Γεια σας και πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Παρακολουθείτε απευθείας τα τελικά του Ensemble εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αρχιτεκτονικής Γυμναστικής. Ξεκινάει αυτή την ώρα η Βουλγαρία, που θεωρείται μία από τις τρεις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Η ομάδα της Βουλγαρίας στον προχθεσινό αγώνα, στο ομαδικό του Πρωταθλήματος Ευρώπης, είχε πάρει τη δεύτερη θέση με μια διαφορά μόλις 25 χιλιοστών από την ελληνική ομάδα που πήρε την πρώτη θέση. Η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί τελευταία 8η. Μέχρι τώρα έχουν αγωνιστεί η Ισπανία που βαθμολογήθηκε με 19.200, η Γαλλία που βαθμολογήθηκε με 18.350 και η Ουκρανία που βαθμολογήθηκε με 19.050. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ οι βαθμοί είναι διπλοί. Οι κριτές δεν δίνουν, η εφορία της σύνθεσης δεν δίνει 5 για το άριστο πρόγραμμα, αλλά δίνει 10. Και η εφορία της εκτέλεσης δεν δίνει για το άριστο, για το άριστο πρόγραμμα 5, δίνει και αυτή 10. Έτσι, οι δύο βαθμοί που δίνουν η εφορία της σύνθεσης και η εφορία της εκτέλεσης μας δίνουν τον τελικό βαθμό. Τώρα, στην κάθε εφορία, να σας πούμε δύο λόγια για να παρακολουθείτε πιο εύκολα, υπάρχουν 6 κριτές. Οι 6 λοιπόν κριτές παρακολουθούν πώς είναι φτιαγμένο αυτό το πρόγραμμα, πώς δένει η μουσική με τις ασκήσεις, πόσο δύσκολες είναι οι ασκήσεις, αν έχουν συνέχεια, αν έχουν τις δυσκολίες, όλες οι απαιτήσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί. Και η άλλη εφορία, οι άλλοι 6 κριτές παρακολουθούν εάν το πρόγραμμα γίνεται σωστό. Για τη σύνθεση. Να, εδώ η βαθμή, η σύνθεση 9.800, η εκτέλεση δίπλα 9.675, το σύνολο 19.475.